1η Νοεμβρίου για τους καταναλωτές που δεν καταναλώνουν πολύ ρεύμα. Μιλάμε για τις ομάδες πολιτών που το δίμηνο ξοδεύουν ως 500 κιλοβατόρες. Ορισμένους πελάτες που έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση, που κυρίως αφορά εξοχικά, που λειτουργεί ένα ψυγείο κυρίως, ή έναν υποστατικό που μένει έναν άτομο μόνο και υπάρχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, εκεί θα προκύπτει αύξηση που σε ποσοστό, ναι μεν ακούγεται μεγάλο το ποσοστό της αύξησης, αλλά σε γύρω στα 20-23%, αλλά σε πραγματικούς αριθμούς είναι 3 με 3,5 ευρώ τη διμηνία. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΑΕΚ, μείωση στην τιμή του ρεύματος θα δουν τα νοικοκυριά που καταναλώνουν 800 κιλοβατόρες και άνω κάθε δίμηνο. Ένας οικιακός πελάτης για 2 μήνες, εάν έχει κατανάλωση περίπου 800 κιλοβατόρες, θα κληθεί να πληρώσει γύρω στα 150 ευρώ. Θα παρατηρήσει μία μείωση της τάξης του 4% περίπου. Αναστάτωση όμως υπάρχει και στις επιχειρήσεις. Η διατίμηση με βάση τις νέες ταρίφες προκάλεσε πονοκέφαλο, καθώς εκτόξευσε το κόστος ρεύματος για τις επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να γίνεται η σύγκριση της τρέχουσας με την αντίστοιχη περσινή κατανάλωση. Δεν πρέπει να γίνεται αποσπασματικά. Μπορεί ορισμένους μήνες να είναι πιο ψηλή η χρέωση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, μπορεί ορισμένους μήνες να είναι πιο χαμηλή. Πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί πώς πρέπει να βλέπει την ετήσια του κατανάλωση. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει σε ετήσια βάση. Η υπηρεσία ενέργειας της ΟΕΒ μας διαβεβαιώνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε έναν ορίζοντα 12 μήνου για να αξιολογήσουμε τα δεδομένα. Μεγάλη αύξηση παρατηρείται και στα εργοστάσια. Όπως λένε, ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν κατά 30% πάνω σε σχέση με το Σεπτέμβρη του 2016 και κατά 20% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε πολύ λίγο απίστευτο. Ο εκπαιδευτής σκύλος στη Λεμεσό πληρώθηκε για τη φύλαξη αδέσποτων και αυτός τα εξαφάνισε. Επίσης, δείτε σε πολύ λίγο Μουντιάλ Συγκομιδής Ελιάς στην Κροατία με τη συμμετοχή μάλιστα 8 χωρών. Ποια τελικά ήταν η νικήτρια χώρα. Πάμε όμως πρώτα στα τερτύπια του καιρού, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές